άριστη κατάσταση βλέπετε. Μα τι υπέρλαυρη. Ναι, είναι κάτι απλό. Το κάνουν κάθε μέρα τα κορίτσια εδώ. Είναι κάποιες ειδικές μονάδες κοριτσιών που έχουν σπουδάσει και αρχιτεκτονική. Κοίταξε να δεις, το μαλλί μου έχει αυτονομηθεί. Ναι. Δεν το ελέγχω. Ξυπνάς, είναι μόνο του, έχει τη δική του προσωπικότητα, είναι όπως κάτσε, δεν το βαριέσαι ποτέ. Αλλάζει το χρώμα ανάλογα με τη διάθεσή μου. Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να έχει χάσει και μισό κιλό. Παίζει όντως να έχω χάσει και μισό κιλό. Αλήθεια. Οι έγκυες είναι έξαλλες μαζί της. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις του πρότυπου που προσπαθείς να περάσει. Θα δεις τώρα, εγώ τη στείνω εδώ πέρα. Εδώ θα δεις την αλήθεια ομοί. Εδώ δεν χωράει αυτός ο πάγκος για να στηθούν τα πράγματα. Πρόσεχε. Γιατί εγώ είμαι και νοικοκυρά. Βλέπεις εδώ πέρα όλοι τακτοποιημένα. Αλλά και μία σχέση. Εσύ είσαι νέο κορίτσι, πολύ πολύ όμορφο. Παιδιά, ο έρωτας πάντα υπάρχει στη ζωή μας. Αλίμονο. Εγώ ωραία. Είμαι δημιουργός, είμαι τραγουδοποιός. Πώς θα μπορούσα να γράφω αν δεν ερωτεύομαι. Συνέχεια, εγώ κάθε μέρα ερωτεύομαι. Δεν έχω, τέτοιο προβλήμα. τώρα κι εσύ. Τι σας έχει δέσει τόσο πολύ εσάς? Νομίζω ότι έχουμε καλή διάθεση. Είμαστε θετικά προκατηλημένες. Τα παιδιά βλέπουν, ναι. The booth. Η μικρή μου κλαίει όταν με βλέπει στη τηλεόραση, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα τη διαφορά. Πότε γεννά? Πρωτοχρονιά. Εκεί γύρω στις γιορτές μου έχουν πει. Ναι. Θα είναι το δώρο το Χριστουγεννιάτικο, το πρώτο χρονιάτικο. Ναι. Θέλω να μου πεις αν έχεις ετοιμάσει το παιδικό δωμάτιο. Θέλω να μου πεις αν έχω κάτι στα δουλειά μου. Δεν έχεις τίποτα. Βλέπεις τηλεόραση γενικά? Δυστυχώς, πού να προλάβω, ρε. Bachelor, Big Brother, τα έχεις δει καθόλου? Έχω δει, ναι, και από τα δύο έχω δει από αυτά. Έχω κάνει και βίντεο για τον Bachelor. Πώς φαίνεται? Α, καλά, υπέροχο. Έσυγε. Έχω τοποθετηθεί. Τι λες, μωρή, κοίτσε. Α, Big Brother. Δεν είναι αληθινοί άνθρωποι. Αναγκάζονται με το που μπαίνει μια κάμερα, σπάει η φυσικήλα. Οπότε είσαι πάλι ρόλος. Εμείς λοιπόν, ενώ είναι μια πάρα πολύ κεντρική φυσιογνωμία, και εγώ τον είχα και στο YouTube τον έβλεπα, και θα έλεγε, ας πούμε, ότι πώς ένα σπίτι, πώς θα λειτουργήσει κτλ. Είναι, θα έλεγα, ο πιο. Από ό,τι έχω δει εικόνες, κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή, κινείται σαν να είναι στην κουζίνα του, σαν να είναι στο μπάνιο του. Τη μικρή δεν είναι μικρή πια η Δήμητρα. Είναι. Εντάξει, 11 είναι. Απλά είναι ψηλή. Τι να αφήνει να βλέπει τέτοια. Άμα γουστάρει, ναι, δεν τη αρέσουν. Ναι. Τη αρέσει πολύ το GNTM. Που έχει μοντέλα, ναι, τρελαίνεται. Τα αγόρια αυτά, οι κοπέλες πώς είναι κτλ. Εννοείται ότι βλέπει. Δεν την πω, μην βλέπει το GNTM. Αλλά αυτά τα άλλα δεν καίγεται. Αν σου έλεγε ότι θέλω να γίνω μοντέλο. Δεν μπορεί να γίνει μοντέλο, τη αρέσει το φαΐ. Πρώτα. Είναι ποντιακό μοντέλο. Ποιες ιστορίες σε συγκινούν και ποιες δεν σ' αρέσει να. Ποιες με συγκινούν, ναι. Εννοείς ποιες με συνεπέρνουν, ναι. Του έρωτα. Τον Τζαλίκη τον φέραμε το καλοκαίρι και τώρα κάνει ραδιόφωνο πάνω κάτω το ίδιο. Τηλεφωνικές κάνει. Κι άλλοι κάνουν, ναι, τηλεφωνικές. Ξεκινήσαμε εμείς και τώρα το τηλέφωνο έχει πάθει κατάχρηση.